Έχω κάτι πολύ ωραίες νεροκολοκύθες, απίστευτα διακοσμημένες. Τι, νεροκολοκύθες είναι, νάτες, κοίτα τι ωραίες, νάτες. Κοίτα, αυτά μας τα έφερε η Λίντια Κοκορέτσα. Γεια σας. Δεν είναι πολύ ωραία. Πού να τα βάλω αυτό το πράγμα, είναι λίγο ογκώδες. Θα το βάλω εδώ. Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay. Λιντιάκι μου, μαυρισμένη, πολύ ωραία, σε βλέπω, κούκλα, όπως πάντα, και δημιουργική. Μας έφερες νεροκολοκύθες απίστευτες, που μπορούμε να τις βρούμε παντού. Εσύ τις βρήκες στην Πρέβεζα, πήγες και ναι, στην Πρέβεζα, στο Μεσολόγγι. Και μας έφερες εδώ. Σταμάτησα στο δρόμο. Τις πουλούσαν αυτές. Ναι, σταμάτησα στο δρόμο για να πάρω ντομάτες, καρπούζια και αυτά. Και ήταν μια κυρία, η κυρία Αλεξάνδρα, και της έφτιαξα μάλιστα και τον κουβά που ζυγίζει τις ντομάτες της. Αλήθεια. Τη ξετρελάθηκε και της έδειξα την τεχνική και μου είπε ότι θα τις φτιάχνει τώρα, να τις πηγαίνει στους γάμους, βάζουν μέσα, λέει, την κόβουν την κολοκύθα εδώ. Α, ναι, και είναι και βάζει και θελό, κούφια, την πλένουν και βάζουν, λέει, κρασί. Ναι, παλιά έτσι την κάνανε. Εγώ εμένα δεν ήξερα πώς μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Εγώ την είδα και μου άρεσε. Αλλά έχει μεγάλη, ωραία σκέψη. Κοίτα. Μπορεί να γίνει και μαγάπιε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Δεν με αφήνει εδώ πέρα να παίξω. Γιατί. Ξέρεις όμως, διάβασα προηγουμένως, κοίταξε. Εγώ έχω ένα ταλέντο. Επειδή παίζω. Ναι. Στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, οι πλούσιοι, το είπα και είναι πραγματικότητα αυτό. Οι πλούσιοι, ας πούμε, γονείς, δίνουν 400 δολάρια την ώρα για να μάθεις, λέει, τα παιδιά τους να παίζουν με άλλα παιδάκια και να κοινωνικοποιούνται. Να, ένα εκπληκτικό ταλέντο που έχω. Ορίστε. Με 400 δολάρια την ώρα θα παίζω. Τι καλύτερο. Τώρα παίζει και σου κάνουν παρατήρηση. Ναι, ναι. Έλα μου, ναι. Αχ, και αυτή καλή. Και αυτή καλή. Να την βάλω πιο εδώ. Έτσι. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αν μπορούσε να κάνει κανείς zoom για να δείξει τη φωτο... μέσα επάνω τις παραστάσεις. Δεν ξέρω που αν μπορεί, έχει, μπορεί. Ο σκηνοθέτης μας, αλλά είναι πραγματικά υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη. Γιατί δεν δείχνει. Ρομαντικούλα, ωραία. Έχει μέσα, έχει πεταλουδίτσες, έχει. Είναι. Μπαλαρίνες. Ναι, 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 βλέπω. Μπράβο, να την μπαλαρίνα. Τι ωραία, εκπληκτικά με ντεκουπάζ, έτσι. Ναι, 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 ναι. Και αυτή. Και αυτή το ίδιο. Αλλά είναι και ζωγραφισμένη. Και, ναι, και αυτή είναι ζωγραφισμένη. Και γι' αυτό το έχω φέρει. Α, να το δείξουμε. Α, το κίτρινο το χρώμα, έτσι. Και ναι, και όχι μόνο. Αυτή. Αυτή εδώ λοιπόν η κολοκύθα. Είναι πραγματική. Είναι όχι. Το πραγματικό της χρώμα, όχι. Το πραγματικό της χρώμα της κολοκύθας είναι κίτρινο. Οπότε την έτριψα πρώτα λίγο, να μην τα κάνουμε με εδώ πέρα αυτά. Με ένα γυαλόχαρτο. Με ένα γυαλόχαρτο. Κοίτα ρε Λίδια. Ναι, και την πέρασα μετά με άσπρο χρώμα, κοίτα, με γέσο. Τι έκανε το κορίτσι μου. Αυτό τώρα. Αυτό δεν θα ήθελα να το κόψω. Να το γυρίσω έτσι. Ναι. Α, καλά. Μπράβο. Και κάτι είναι έτσι, θα φαίνεται και πεταλουδίτσες, αν μπορείς. Τώρα, να λίγο να ανοίξουμε, ναι, λίγο. Να βλέπεις, έχω βάλει και χρυσό χρώμα, γι' αυτό ναι, δεν έχω βάλει. Να την μπαλαρίνα μας, να την. Αχ, τι ωραία. Τέτοια χαρτιά έχω στο μαγαζί. Ναι, να τα. Άπειρα και χαρτοπετσέτες. Κοίτα τι ωραία, πώς να τη δείξουμε. Να, είναι α, περί... να τη. Ναι. Τώρα φαίνεται και η. Να τη. Βλέπεις. Πεταλουδίτσες μας. Mm. Τι όμορφο που είναι. Να, α, μπράβο, τέλειο, τέλειο. Κοίτα, κοίτα, εκπληκτικά. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Τι ωραία πράγματα σας έχουμε σήμερα. Αυτό το κόβεις, έτσι. Εγώ λέω να το κόψουμε. Να τα αφήσουμε έτσι. Τι μπορείς να κάνεις με αυτό. Θα το κάνουμε διακοσμητικό. Διακοσμητικό. Ναι. Και άμα θέλουμε, μπορούμε, ρε παιδί μου, να το κάνουμε και για το κρασί. Δεν είναι πολύ ωραίο. Για το κρασί. Α, το και είδε... να το κάνουμε και δώρο. Μπράβο, το είδε και ένα. Για το κόκκινο και για το άσπρο κρασί. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, τι μου είπε ένα παιδί που είναι από την Αλβανία, όταν είδε τις κολοκύθες μου που τις έφτιαχνα, μου λέει τι μου θυμίζεις. Εμείς λέει στην Αλβανία κάνανε, λέει, μια τρυπούλα εδώ, βάζανε νερό μέσα και την πηγαίνανε να πληθούνε. Γιατί πηγαίνανε, ναι, να χρησιμοποιήσουν, ναι, σαν μπουκάλα. Σωστό, σωστότατο. Τώρα. Σωστό, σωστότατο. Ναι. Τι βάζω και αυτή από εκεί. Βάλτε την και αυτήν εδώ. Όμως τώρα θα πρέπει να δείξουμε και μη το. Σου πέσει κάτω. Λοιπόν, και το κυροπήγιο. Έτσι. Και το κυροπήγιο, πώς είναι πριν και μετά. Πώς, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτές τις τεχνικές όλες και τι διακοσμητικά τώρα το καλοκαίρι που είμαστε στη θάλασσα και μαζεύουμε πέτρες. Αυτό είναι κυροπήγιο δαπέδου. Εκπληκτικό, εκπληκτικότατο, το οποίο βάζεις εδώ ένα μεγάλο κερί. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι σκέτο πριν το διακοσμήσουμε. Και αυτό είναι με το μετά. Το μετά. Να το. Τέτοια δεν έχω και στο μαγαζί, ε. Ναι, ναι, αυτό είναι από Παπιέ Μασέ. Το μαγαζί είναι Περικλέους 56 στο Χολαργό. Σωστά. Πρώτο όροφο, το Λαφέ.
Ναι. Και το τηλέφωνο είναι 210-6532-014. Δείχνουμε και τις λεπτομέρειες λοιπόν, εδώ. Ναι, να σου ρωτήσω κάνεις... κάτι, τώρα σεμινάρια δεν κάνεις για το καλοκαίρι. Τώρα όχι, το Σεπτέμβριο. Από Σεπτέμβριο και μετά έχει δωρεάν σεμινάρια η Λίδια. Μα ξανάρθεις, εδώ είμαστε. Καλά και βέβαια. Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσουμε να δείξουμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Ναι. Πώς θα κάνουμε αυτές τις κολοκύθες. Ποια θέλει. Α, εγώ. Διάφερες και τέτοιο, τις χαρτοπετσετούλες μας αυτές. Αχ, τι ωραίες χαρτοπετσέτες. Αγγελάκια εδώ, ωραία, αρωματικά πραγματάκια. Ναι, εσύ τι θες, θέλεις να δεις το τέτοιο, θέλεις να δεις το... Ναι, να. Α, ναι, να δείξουμε και εδώ και τις χαρτοπετσέτες στην κάμερα. Έχουμε και τρεις-τέσσερις κάμερες, εδώ πέρα και τις χρησιμοποιούμε όλες μαζί. Αυτή είναι η μία και αυτή είναι η άλλη. Να τα αγγελάκια. Θες κι άλλη. Και ένα πουλάκι να βάλουμε. Ένα πουλάκι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Μ' αρέσει αυτό το πουά. Και εμένα, έτσι νομίζω ότι όπως σας επέλεξα, έχω τεράστια ποικιλία με χαρτοπετσέτες και με χαρτιά έρθει, και με αυτά, είναι απίστευτη. Να σας ρωτήσω κάτι, εσύ τώρα τι θες, θες να φτιάξουμε αυτή, θες να φτιάξουμε αυτή. Α, δεν έχω πρόβλημα, σας κάνω τη μεγάλη. Τη μεγάλη. Ναι. Λοιπόν. Δείξτε μας, βουαλά, βουαλά κυρία μου. Παίρνε λοιπόν βοήθεια. Α, θα μου κόβεις λοιπόν άμα θέλεις. Α, έτσι, σε ακανόνιστα. Βγάζουμε από πίσω το όλα τέτοιο. Όλα τα χαρτιά. Λοιπόν, κόβω πρώτα. Έχω μάθει. Ναι, κόβω πρώτα το χαρτί μου που θέλω και το κόβω με το χέρι για να δείχνει ξεφτισμένο. Και βγάζουμε όλα τα φύλλα από πίσω. Ναι, έχει δύο, έτσι. Συνήθως έχουμε όλα, δύο. Τρία. Τρία έχει. Και δεν μας ξεγελάει, δεν τα έχουμε βγάλει. Να το, εγώ όμως το έβγαλα. Δύο αυτό έχει. Είναι. Δύο έχει μόνο, όχι, και αυτό είναι τρίτο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είναι μόνο το τύπωμα. Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι. Τα άλλα κόφτα, όλα. Να τα κόβω. Κόφτα εσύ και πώς τα φτιάχνω. Μπράβο. Θα τα ετοιμάσουμε. Λοιπόν, εκεί στην. Που είχες πάει στην Πρέβεζα. Που είχα πάει στην Πρέβεζα και σταμάτησες στο δρόμο που έχουν τις κολοκύθες. Τελικά μπορεί να βρεις πάρα πολύ ωραία υλικά για να κάνεις. Τις πλήρωσες αυτές, δεν τις δώσαν έτσι δηλαδή. Α, τις δύο τις πρώτες πριν καταλάβει τι τις ήθελα. Τις πλήρωσα. Μετά όμως μου τις χάρισε τούτες εδώ πέρα τις μικρές, ενθουσιάστηκε με αυτά που τις έδειξα. Τις έδειξα και τις ίδιες να φτιάχνει. Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις δει ποτέ πώς βγαίνουν οι νεροκολοκύθες? Ούτε έχω δει πώς. Δεν έχω δει. Και θέλω να μου πεις ότι δεν τις χρησιμοποιούν για να τρώνε. Δεν έχω ιδέα. Όχι, αυτή δεν τρώγεται, λέει. Είναι νεροκολοκύθα. Δεν τρώγεται. Εγώ προσωπικά. Είναι για να βάζεις νερό. Επειδή μεγάλωσα στην πόλη και δεν είχα πολύ μεγάλη επαφή με την Ήπεθρο. Εμένα μου αρέσει και να είναι λευκό, άκου τώρα, επειδή μου αρέσουν τα λευκά αντικείμενα στο σπίτι, να τη βάψεις έτσι να είναι σαν κάτι λευκό και να τη βάζεις κάτι. Ναι, και αυτό είναι ωραίο. Που λες και όλα αυτά με εξετρελαίνουν τώρα και τα ευχαριστιέμαι και τα απολαμβάνω και τα φτιάχνω. Μα έχεις και ωραίες ιδέες. Έτσι. Όταν μου είπες ότι τι θα φτιάξουμε, λέω, ξέρεις, εντάξει, έχω δει νερό κολοκύθα, αλλά δεν ξέρω πώς φτιάχνονταν έτσι. Δηλαδή δεν το συλλαμβάνεις άμα δεν το δεις. Ας πούμε αυτή τη κίτρινη εδώ, την έχεις, απίθανη είναι. Ναι, όταν σταμάτησα την ντομάτα και τη είδα, ξετρελάθηκα. Λοιπόν, και την ίδια μέρα, λέει, γιόρταζε η κόρη της, της Αγίας Όλγας και είχε φτιάξει και αρνάκι που με κέρασε και ήταν υπέροχο. Γίνατε και φίλες. Και γίναμε και φίλες. Της έδειξα πώς τα φτιάχνουν και ήρθανε το βράδυ, λέει, οι φίλες της, γιατί ξαναπέρασα στην επιστροφή, σταμάτησα. Ήρθανε οι φίλες της και τους έδειξε την τεχνική. Ορίστε. Πώς θα φτιάξουν τις κολοκύθες τους, τα επιπλά τους. Είχες πάρει μαζί σου εσύ και όλα τα σύνεργα εδώ. Όλα, γιατί πήγα να δουλέψω κιόλας. Πήγα να ετοιμάσω για την έκθεση που είχα. Και πήρα, τι είχες έκθεση. Πήγα να δουλέψω στη Νέα Μάκρη. Α, τι έγινε, όλα καλά. Μια χαρά. Μπράβο, μπράβο. Και είχα πάρει μαζί μου να φτιάξω αυτά που ήθελα τέλος πάντων. Πήγα και δούλεψα στην Πρέβεζα. Ξεκουράστηκα και κάθισα και τα έφτιαξα. Οπότε στο δρόμο και στο πήγαινε και στο έλα σταμάτησα. Πήρες τουλάχιστον καλές ντομάτες. Ντομάτες άψογες. Άψογες. Και εμένα μου αρέσει να σου πω να παίρνω έτσι πραγματάκια από τους παραγωγούς. Ναι. Τώρα υπάρχει και ένα κίνημα που λέγεται food κάτι. Είναι ένα κίνημα το οποίο και τώρα έχει γίνει έτσι και σαν εταιρεία στο διαδίκτυο που προτρέπει τους παραγωγούς ή να αμέσως τους καταναλωτές να διοικητεύουν τα προϊόντα τους και είναι και τους μαζεύει ας πούμε όλους μαζί και τους ενώνει. Τέλεια. Κοίτα τι ωραία πραγματάκια έχουμε κόψει εδώ. Κόβουμε χαρτοπετσέτες κυρίες και κύριοι για να φτιάξουμε ντεκουπάζ με τη Λίδια την κοκορέτσα τη φίλη μας.
Και με τον ίδιο τρόπο διακοσμούμε τα πάντα στο σπίτι μας. Αλλάζουμε τα έπιπλά μας. Αυτό αλλάζουμε... με τα έπιπλα είναι απίστευτο. Εκπληκτικό. Έχω ένα παλιό σκαμπουδάκι που είναι από αυτό το σουηδικό το ξύλο, mm-hmm. που είναι και σπαστό. Ναι. Και παιδιά, το έχω σκεφτεί αυτό να το κάνω με μοβ, mm-hmm. μοβ λιλά. Ωραία. Και να βάλω και τέτοιο, και ντεκουπάζ πάνω. Ναι, θα σου γίνει τρέλα. Γίνεται, θα έρθω να το φτιάξω μαζί, ρε παιδί μου, να με βοηθήσεις λιγάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κόψουμε και από την άλλη τώρα τη χαρτοπετσετούλα μας. Έλα. Και αυτή. Και αυτή. Και θα αρχίσουμε να κολλάμε για να βάλουμε και τα χρώματα που θέλουμε μετά επάνω. Mm-hmm. Θα δεις τι ωραίες που γίνονται. Βέβαια, μετά μπορούμε να κρεμάσουμε και κορδέλες. Δεν τα έφερα, είδες την άλλη φορά. Ναι, νόμιζα ότι κάτι θα κάναμε παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Όχι. Κοίταξε. Έχουμε. Ναι. Κάτσε. Δεν θα μας ξανάρθει. Αυτό. Θα κάνουμε. Λοιπόν, θα το συνεχίσουμε. Έτσι, δεν θα το προλαβαίναμε ούτως ή άλλως. Οπότε θα την τελειώσουμε την άλλη φορά. Λοιπόν, ξέρεις τι μου θυμίζουμε τώρα που κάνουμε έτσι με τις χαρτοπετσέτες. Ναι. Παλιά η γιαγιά μου που έκανε ντάνες στα ταμπελόφυλλα για τα ντολμαδάκια. Ναι. Και τα έβαζε έτσι για να τα έχουμε. Ξέρεις, στην κατάψυξη. Νομίζω ναι, τα βάλαμε. Ναι, ναι. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση τώρα γιατί τις καλλιεργούν τις κολοκύθες, δεν κατάλαβα. Έλατε κι εγώ. Για να τις. Για δεκόρ, λέγε. Είπανε για δεκόρ. Για διακοσμητικές και άλλα. Ναι, αλλά μου είπα ότι βάζουν και στους γάμους. Βάζουν να λέει κρασί. Ωραία ιδέα πάντως. Εντάξει, παλιά μπορεί, τώρα δεν έχω δει πουθενά. Ξέρω εγώ. Θα σε γελάς. Ωραία ιδέα όμως, δεν καταφέρει κανείς πίσω. Κοίταξε, και διακοσμημένη. Εάν κάνεις έτσι ό,τι θες και μπορείς να κάνεις και δώρο. Ακριβώς. Να κάνεις και δώρο με το γούστο του καθενός. Handmade πράγματα. Έτσι. Ξεκινάμε. Λοιπόν, εγώ σου έχω εδώ τα πάντα. Ωραία. Έτοιμα τα πάντα. Τέλεια. Τέλεια. Τώρα. Θα πάρω αυτό το λουλούδι με την καρδούλα. Ναι. Και θα την τοποθετήσω εδώ ψηλά. Βάζουμε κόλλα. Την κόλλα μας από κάτω. Κόλλα από κάτω. Την κόλλα ντεκουπάζ. Λοιπόν, αφού έχω τρίψει την κολοκύθα, τις έχω περάσει γέσο. Γέσο. Ναι. Τότε. Για να γίνει άσπρη. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Και κολλάμε αυτό που θέλουμε. Να το. Και ξανά από πάνω. Ελαφρώς. Κόλλα. Την κόλλα μας με το πινέλο. Αχα. Οι χαρτοπετσέτες που έχω πάντως είναι... άπεκτες. Άπεκτες. Όντως. Άπεκτες. Γιατί, από μόνες τους είναι θέμα. Έτσι. Από δηλαδή, μόνες από τους. Μόνες τους. Τέρμα. Δεν χρειάζεται ούτε να έχει... Λέξει, άμα ναι. θες να το ζωγραφίσεις, να βάλεις και λίγο χρωματάκι, κάνεις ό,τι θες, αλλά και μόνος του. Έτσι. Να δεις αμέσως πώς αλλάζει. Λοιπόν... Α, βάλουμε και τα λουλουδάκια μας. Κάπου εδώ. Για να μπορούμε να ενώσουμε τη μία το ένα θέμα της χαρτοπετσέτας με το άλλο. Ναι. Αυτά είναι που τα έχω... Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τεχνική και γι' αυτό έχω μαζέψει τα απίστευτα χαρτιά, τις απίστευτες χαρτοπετσέτες. Μα είναι και πολύ εύκολη, πανεύκολα. Ένα πράγμα που το οποίο το βλέπεις, ας πούμε, και εντάξει, λες τώρα τι είναι αυτό. Ναι. Μα άσε που καλύπτει ατέλειες, άσε που καλύπτει εκδορές. Παλιά κομμωδίνα που τα έχετε από τους γονείς σας, τις ντουλάπες τις παλιές. Έτσι, μπράβο. Εγώ αν είχα χρόνο, έχω μια ντουλάπα. Που την κάνεις όνειρο. Ό,τι θέλεις την κάνεις. Όνειρο. Λοιπόν, οι δε κολοκύθες μας θα μας γίνουν τώρα να δεις τι ωραίες. Που είναι η κυρία Αλεξάνδρα, να με δει. Δεν την ειδοποίησα τη γυναίκα. Τι άλλε όμω τι εκπομπέ τι είδε. Τι είπα και μπήκε. Και έτσι πήγε και μου έφερε και τι μικρούλε, δεν τι είχε εκεί. Ναι, ναι, είδε. Τώρα θα δει και αυτή να την ειδοποιήσει, να τη δει. Γιατί ναι. θα την βάλουμε εδώ στη ζούγκλα, βάζουμε όλα. Ναι. Και εδώ θέλει λίγο παραπάνω, λίγο τώρα. Να μην μείνει. Mm-hmm. Για βάλει δεξιά, άμα το βλέπει, γιατί δεν βλέπω. Ή απλώ έτεινε. Πρόσεξε. Είδε. Σε βοηθάω κιόλας. Τέλεια. Τελειότατα. Λοιπόν, για να δούμε τι θέλει. Α, θα βάλουμε κάτι εδώ πέρα. Να βάλουμε ένα αγγελάκι, χωράει. Χωράει. Έλα να στο κρατάω. Ναι. Θα την έχω έτσι για να βλέπει. Mm-hmm. Λοιπόν, οι κολοκύθες με ξετρελάνανε εμένα, ναι. ναι.
πολύ μου άρεσε το θέμα. Καλοκαιρινό πώς θέμα. Δεν μπορείς, θα θες να το βάλεις μέσα. Όχι. Ας το κάτω. Εκεί. Τώρα κάθισε. Όχι, η τεχνική του ντεκουπάζ είναι εκπληκτικό πράγμα. Εκπληκτικό πράγμα. Θες να σου δώσω εδώ, να. Θα σου πω αυτό. Ευχαριστώ. Θες να το κάνω να το περάσω εγώ, φέρ' το μου. Σιγά σιγά να μην σκιστεί η χαρτοπέτσα. Ναι, αγάπη μου. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα σκουπίζουμε καλά-καλά. Δεν θέλουμε πολύ κόλλα. Α, δεν θέλει και πολύ κόλλα. Α, ναι, να το πούμε αυτό. Ναι, δεν θέλει. Δεν θέλει πολύ σκουπίζουμε κόλλα. Το πινέλο καλά, δεν θέλει πολύ κόλλα και αυτό και το ξαναβουτάμε. Ναι. Έτσι. Ανά πάσα στιγμή έχουμε την κόλλα δίπλα μας, δεν χρειάζεται με τη μία. Ακριβώς. Και αυτές οι κόλλες που έχεις είναι πολύ καλές, γιατί υπάρχουν και άλλες που είχα πάρει εγώ παλιότερα και δεν μου έκανανε καλή τέτοια. Ναι. Καλή επαφή. Καθόλου. Όχι. Είναι πολύ καλή αυτές ποιότητα. Ναι, αυτή η κόλλα είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή ποιότητα. Να σου πω κάτι, επειδή φροντίζω και κάνω τα δικά μου τα αντικείμενα, δεν θέλω να είναι κάτι το οποίο να μην είναι καλό. Οπότε, αφού τις ψάξω, όλα τα προϊόντα μέσα στο μαγαζί, δεν το συζητώ. Θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο να ξανακάνουμε πάλι τα σεμινάρια, έτσι, βέβαια. Και τι δεν μπορείς να φτιάξεις, καθρέφτες. Δηλαδή τώρα που θα πάνε και στα εξοχικά τους και στα αυτά, μπορεί να κάτσεις να αλλάξεις όλα τα πάντα. Εγώ έχω αρχίσει και μαζεύω κάτι από τη θάλασσα. Επίσης βοτσαλάκια, τέτοια πράγματα. Ό,τι θες δηλαδή να το κάνεις σαν ψηφίδες. Ναι. Πολύ ωραία πράγματα. Άρα και υπάρχουν και ψηφίδες. Βέβαια. Υπάρχουν και ψηφίδες, αλλά μπορεί να κάνεις πολύ ωραία ψηφιδωτάκια από αυτά τη θάλασσα. Από πετρούλες και από, ναι, από αστερίες, από τα πάντα. Γιατί δεν τα δείξαμε αυτά. Είναι λίγο, την επόμενη φορά, γιατί είναι λίγο δύσκολο με τα υλικά να χρησιμοποιήσεις την... Τι. Είχαμε φτιάξει και τα καδράκια για τη θάλασσα που είχες φέρει. Τα καδράκια, ναι, τα είχαμε φτιάξει, αλλά μετά για να κάνεις κανονικό ψηφιδωτό χρειάζεσαι και στόκο να φτιάξεις, να βάλεις. Αλλά δεν πειράζει, τα καταφέρουμε κάποια στιγμή και τα κάνουμε. Κάτι θα βρούμε, είμαστε οι εφευρέτες, παιδιά, λοιπόν. Απίθανοι. Που λέει και η Λίντια, απίθανη γίνεται. Του όμω τι ωραία, κοίτα. Απίθανη. Τώρα θα μας κάνει και ένα κοντινό, μόλις βάλουμε εδώ πέρα το αγγελάκι. Ναι. Θα βάλουμε εδώ το αγγελάκι μας και θα κάνουμε ένα, αν μπορέσει. Να, το δείχνει κιόλας. Να μας το δείξει από κοντά. Να κοίτα. Κάτσε να το φέρω λίγο πιο εδώ. Να το. Γύρισε το μπροστά λίγο. Τέλεια. Για βάλ το που το έχεις βάλει. Εδώ. Λοιπόν, γίνεται πανέμορφο, αυτού του. Και την άλλη θα βάψουμε, δεν θα τη βάψουμε αυτή, δεν θα τη χαλάσουμε άμα τη βάψουμε. Ναι, τελικά, μ' αρέσει έτσι. Και εμένα, έχεις δίκιο. Μ' αρέσει, είναι το κάτι άλλο. Αυτή έχει πιο ωραίο σχέδιο από την άλλη, γι' αυτό. Τη μικρή. Όχι, από την άλλη. Από εκεί είναι πιο μεγάλη, ναι, γιατί είναι λίγο πιο ματζόβολη. Έτσι, δεν έχει κινητό. Πώς το πεις αυτό? Ματζόβολο. Αυτό είναι. Εδώ. Τώρα. Α, το πουλάκι. Να το αγγελάκι, να το αγγελάκι. Το πουλάκι. Α, εδώ. Το πουλάκι τσίου. Το πουλάκι τσίου. Εδώ. Χωρίς πουλάκι τσίου δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα. Όχι. Όχι, ποτέ. Τι να κάνουμε. Χάθηκε αυτό. Για το πουλάκι τσίου. Περαστικό ήταν και έφυγε. Περαστικό ήταν. Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε για να γελάμε, έτσι, Λιντιάκι μου. Έτσι. Να είμαστε χαρούμενοι, με τις μικρές χαρές της καθημερινότητας. Εμείς οι δύο περνάμε καλά τώρα. Μπράβο. Αυτό φαίνεται στον κόσμο, η θετική ενέργεια, δημιουργικότητα. Έτσι. Δεν κάθεσαι, ας πούμε, και τρώγεσαι με τα ρούχα σου, ρε παιδί μου. Παίρνεις μια νεροκολοκύθα, εν πάση περιπτώσει, και τη φτιάχνεις έτσι. Δεν κάθεσαι να μιζεριάζεις, δεν κάθεσαι να λες γιατί, για πώς, για εκείνο. Σώπα καλέ, περνάς όνειρο. Έτσι. Ειδικά εδώ με τη Λίντια περνάμε όνειρο. Ό,τι και να κάνουμε, όνειρο θα περνάμε. Όνειρο, ζώμη με ξυπνάτε. Λοιπόν, να και το πουλάκι. Ναι. Και τώρα θα βάλουμε και από την άλλη μεριά. Και θα πιάσουμε να κάνουμε την άλλη μας κολοκύθα. Δεν τη χαλάσω εγώ αυτή. Όχι. Θα την αφήσω έτσι. Α, και θα βάλουμε πάνω και βερνίκι. Βέβαια. Θα γίνει και γυαλιστερή. Έχεις περάσει σε εκείνη η βερνίκι. Ναι, έχω περάσει. Δεν είναι ωραία να γίνει γυαλιστερή.
Όχι, ε. Α, όχι. Αλλά λίγο. Όσο, λίγο. Όσο για να μην έχει καθόλου, κοίτα να δεις, για να μην μένει και σημάδι καθόλου από την γκόλα γύρω-γύρω, όταν περάσουμε το βερνίκι, ναι, σωστά, ξεχνίζεται και το... αυτό το τέλος πάντων που θα μπω που είναι γύρω-γύρω από την κόλλα. Αν και δεν φαίνεται ιδιαίτερα συγκολοκή, θα μπορώ να πω. Λοιπόν, καλά, ε. Και γίνεται και όπου γρήγορα. Όπου τι καλή. Τη δείχνω. Ναι, ναι. Καλή. Ναι. Άψογη. Τέλεια. Μπράβο μας. Μπράβο, Λίδια. Μπράβο μας. Τι άλλο λες να βάλουμε εδώ, ή όχι. Ναι, ναι, θα βάλουμε εδώ, κάτσε κάπου το είδα. Α, πάει το πουλάκι. Όχι, το σκοτώσαμε ακόμα. Το σώσαμε. Εδώ θα βάλουμε αυτά τα αγγελάκια. Εδώ από κάτω. Κοίτα, εκεί. Θα βάλουμε και τα αγγελάκια και θα πιάσουμε τη μικρή τώρα στα χέρια μας. Εντάξει. Ποια μικρή, α, αυτή είναι τη εδώ. Μικρή, ναι. Να τα. Και τα αγγελάκια μας. Γιατί δεν είναι ωραία διακοσμητική έτσι σκέτη η κολοκύθα. Δεν γίνεται όνειρο. Χωρίς να είναι χρηστική, δεν έγινε τίποτα. Να σου πω δεν κάτι. Δεν υπάρχει λόγος να σκεφτεί πώς να τη χρησιμοποιήσω, πώς χρησιμοποιήσω. Εμένα θα μου άρεσε έτσι, τώρα δείχνει αυτό το αντικέ. Πώς λέγεται, έτσι, το, ναι. Πώς λέγεται αυτό, αυτή... Κρακελέ, κάνει ναι, κάτι ναι, ναι. Έτσι, έχει ναι. το αντικέ. Ναι. Το έχει αυτό. Ναι, 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 ναι. Τέλειο. Και δες και μέσα τη φτιάξαμε. Δεν θα το χαλάσουμε τούτο εδώ πέρα, όχι, όχι, ούτε θα την πειράξουμε καθόλου. Τίποτα, τίποτα. Είναι ναι. Έτσι. Τέλεια. Έτσι. Αυτό αυθεντική είναι. Αντικέ. Ναι. Λοιπόν. Φεύγει αυτή εδώ, η κολοκύθα μας. Μην την βάζεις και εδώ, τι όχι, εδώ. Την πέρα, κατεβάζω την άλλη κάτω αφού τη φτιάξαμε. Ωραία. Αυτή που φτιάξαμε σήμερα. Και αυτό το χλυκούλικο, το κολοκυθάκι. Και αυτό εδώ πέρα θα το φτιάξουμε. Τι θέλεις να κάνουμε. Θα κόψουμε πάλι τέτοιες χαρτοπετσέτες. Δεν μου το έλεγες βρε τόση ώρα να κόβαμε χαρτοπετσέτες. Να δεν κόβω εγώ. Πειράζει, αφού δεν βιαζόμαστε. Πόση ώρα θέλουμε ακόμα. 20 λεπτά. Εντάξει, θα το φτιάξουμε. Να κόψω τώρα εγώ εδώ. Να αυτό εδώ θες. Ναι. Θα κόψω από εκεί, θα κόψω θα από κόψω εδώ. Θα κόψω από εδώ, θα κόψω παραπέρα. Γενικώς θα κόψουμε. Θα βάλουμε διάφορα. Όχι. Λοιπόν, με την ίδια τεχνική, όπως είναι αυτές οι χαρτοπετσέτες, μπορούμε να φτιάξουμε. Καδράκια που τα έχουμε δείξει κιόλα. Ναι. Να έχουμε μαζέψει από τη θάλασσα κοχύλια. Αν βάλουμε κάποιο θαλασσινό θέμα, θα βάλουμε πάνω, θα κολλήσουμε και κοχύλια, θα κολλήσουμε. Κλαράκια. Κλαράκια. Μπορούμε τα κλαράκια να τα έχουμε περάσει και με ένα βερνικάκι. Μπράβο, έτσι, για ή ατόφια για να δείξουμε και την ίδια τη θάλασσα, ας πούμε, την ναι. Αυθεντικότητά τη. Τι να κόψω από εδώ, να κόψω εδώ, εδώ. Όπως νομίζεις. Όπως πέσουν τα... Αυτή είναι λοιπόν την κολοκύθα μας, τη μικρούλα μας. Αυτή την είδες Μαρίνα, εδώ, με τους ήλιους. Ναι. Και με την... Αυτά τα έχεις ζωγραφίσει όμως. Αυτό δεν το έχω ζωγραφίσει, αυτό είναι χαρτοπετσέτα, αυτά εδώ όλα. Τα χρώματα εδώ είναι, τα μόβ, τα σκέτα είναι ζωγραφισμένα. Ναι, έχω δει ότι είναι αυτό δεν είναι ζωγραφική όλο γύρω-γύρω. Αυτά τα στρώματα. Α, όχι, δεν είναι ζωγραφική. Και όμως τι ωραίο που το έβαλες εκεί πέρα κάτω, είναι, το στρογγυλό. Θα δείξουμε. Έχεις τέτοιο έμπνευση, μου φαίνεται. Κοίταξε να δεις. Όταν τα δείχνεις έτσι, μετά έρχεται σε όλους η έμπνευση. Γιατί όταν ξεκινήσεις το πρώτο μπορεί. Και δεις ότι γίνεται. Ωραίο. Ωραίο. Μετά σου έρχεται η έμπνευση και κάνεις και στα δικά σου. Σωστό. Λοιπόν, θα βάλουμε κόλλα πάλι. Α, δεν χρησιμοποιούμε χαρτοπετσέτα σε σκούρες επιφάνειες, γιατί δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Θα εγγίζει από κάτω το σκούρο και βγαίνει, δεν δείχνει το ναι. σχέδιό του. Οπότε πρέπει να είναι κάτι σε light χρώμα. Ναι, πρέπει να είναι λευκό, ας πούμε, μπέζ ανοιχτό, κάτι πολύ πολύ ανοιχτό. Γιατί θα έχουμε το φόντο... Στο λιλά. Το από κάτω. Δεν ξέρω αν θα φαίνεται, ανάλογα. Ανάλογα και τη χαρτοπετσέτα. Για να φωτίσει πάντως πρέπει να είναι άσπρο, για να φωτίζει. Σωστό. Και κοίτα να δεις τώρα. Αυτό εδώ όπως το έκοψες, που είναι από η άκρη της χαρτοπετσέτας, άμα το βάλω, δείχνει ότι είναι από το. Δείχνει ότι είναι από την άκρη. Ναι, ναι, ναι. Ενώ άμα το κάνω λίγο με το χέρι μου και το ξεφτίσω, έτσι, δείχνει ζωγραφική, κατάλαβες. Και δεν δείχνει ότι το πήραμε και το κόψαμε. Α, τι καλό. Ναι. Πολύ καλό τυπάκι αυτό. Είναι οι λεπτομέρειες. Που κάνουν διαφορά. Που κάνουν τη διαφορά. Εδώ όμως δεν το κάναμε, να δω κάτι πρέπει να κολλήσουμε από εδώ. Εκεί θα βάλουμε χρώματα τώρα. Αυτό θα βάλουμε χρώματα από εδώ. Ναι, και το είδα το έκανα. Από ναι, δεν και το καλά που ναι. μας το είπες και. Να το, για να το. Έγινε τυπάκι. Να το. Για να μπορεί να πιάσει.
Και να μην δείχνει, ας πούμε, ότι το πήραμε και το κόψαμε, να δείχνει ζωγραφική. Πού σταματάει η ζωγραφική και πού ξεκινάει η χαρτοπετσέτα, να μην μπορεί να το καταλάβει κανένας. Για πες μου, εσύ έφτιαξες κάτι τώρα το καλοκαίρι με αυτή την τεχνική, πρόλαβες βασικά? Όχι. Δεν πρόλαβες? Δεν πρόλαβα. Τώρα που θα πας διακοπές. Τώρα που θα πάω διακοπές δεν θα κάνω τίποτα όλη μέρα. Θα φτιάχνω νεροκολοκίδες. Και όχι μόνο πετρούλες. Θα μαζεύω πετρούλες, θα μαζεύω ξυλαράκια. Τα πάντα. Άμα σου πω ότι σκεφτόμουν να μαζέψω και ξύλα από την παραλία και μετά το ξέχασα. Και θα κάνεις ωραίους καθαρέφτες. Έτσι. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχεις και άδικο να κάνουμε και τίποτα. Γιατί καμιά φορά, άμα παραείσαι και στις διακοπές, βέβαια ακόμα δεν πήγαμε. Ναι, όταν θα πας και θα καθίσεις, ας πούμε, αρκετό. Αν καθίσεις. Αν καθίσεις. Θα πεις, ας πούμε, με τι θα ασχοληθώ. Όπως εγώ στην Πρέβα πήγα και ψάρεψα, βγήκα βόλτες. Μωρέ, δεν μου αρέσει το ψάρεμα. Α, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Με χαλαρώνει. Ναι. Μ' αρέσει. Και είχε και πάρα πολύ ψάρι στην Πρέβα. Καλύτερα να μου το φέρουνε και έτοιμο. Α, καλά, ο καθένας όμως. Να κόψω αυτές τα λίγα χαρτοπετσέτα. Ναι, βέβαια, δεν θα φτάσουν και μετά θα το ζωγραφίσουμε. Κόψω μερικά αγγελάκια. Ναι, αυτό κάνω τώρα. Ναι. Αλλά είναι ωραία. Και μόνο που θα περπατήσει στη θάλασσα, αυτά είναι και περισσεύει. Μα είπαμε ότι αναζωογονούν τα κύτταρά μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε μία φορά την εβδομάδα να πηγαίνουμε ή στο βουνό ή στη θάλασσα για να αναζωογονούμε τα κυταράκια μας που ταλαιπωρούνται ειδικά εμείς εδώ πέρα που είμαστε στην πόλη. Έτσι. Και ο καθαρός αέρας. Τι λες τώρα. Σου κάνω και το τυπάκι. Και κοίτα, ενώ θα βάλουμε τις ίδιες χαρτοπετσέτες, πώς θα δείξει διαφορετικά η μία κολοκύθα από την άλλη. Οκ. Okay. Γιατί δεν είναι δυνατόν, όταν είναι χειροποίητα, να δείχνουν να μπορέσει να βγάλει ίδια. Ναι. Παρόλο που μπορεί να είναι ίδιες, ίδια τα. Ίδιες οι χαρτοπετσέτες. Ναι, το ίδιο τέτοιο κάναμε, χρησιμοποιήσαμε. Το ίδιο ντεσέν. Και τα αγγελάκια είναι αριστούργοι. Να το. Γελάκια. Τώρα. Τσίτσι. Αλλά με τις χαρτοπετσέτες, βέβαια, ναι, επειδή με ξετρελαίνουν έτσι τα σχέδια και κάνω πολύ ωραία, έχω τέτοια γκάμα που δεν με φτάνει κανένας. Εσένα δεν σε φτάνει γενικώς κανένας, γιατί κατεβάζεις καινούργιες ιδέες. Λες τώρα τι να κάνω. Να το. Το προτζεκτάκι. Πού να βάλουμε τώρα? Από εδώ, να βάλουμε και από εδώ. Ή να αρχίσουμε, λες, να κάνουμε, να τη ζωγραφίζουμε. Θέλει λίγο από εδώ. Να το δείχνω. Εδώ πέρα είναι άδεια. Ναι, είναι οπότε άδειο. Θέλει να βάλουμε. Να βάλουμε αυτό και να αρχίσουμε να το ζωγραφίζουμε για να μην μας περάσει και η ώρα. Όχι. Τώρα θα το ζωγραφίσουμε όλα. Λοιπόν, κάτσε. Πόση ώρα έχουμε? 10 λεπτά. Ωραία. Θα βάλουμε όλα μας τα χρώματα, άσε που μπορεί να βάλουμε και φύλλα χρυσού επάνω. Περίμενε τώρα να δεις τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτά θα τα αφήσουμε για την άλλη φορά. Ποια, τα φύλλα χρυσού? Όχι, αυτά. Α. Αυτά, ναι. Ναι, γιατί δεν θα προλάβουμε. Τώρα κάναμε τις κολοκυθίτσες μας. Ναι. Φέρω το κάνω εγώ. Φέρω να κάνω κι εγώ λίγο. Τσικ. Δες πόσο απλό. Θα μου πεις, έχεις κάνει τόσα πράγματα εσύ τώρα. Αυτό ήταν εύκολο, μωρέ. Ναι. Σιγά. Να βάλουμε και τούτο εδώ. Α, το μικρούλι. Και θα βάλουμε χώρο. Θες να το βγάλω αυτό πίσω γιατί έπεσε κάτι. Ένα μικρό χαρτάκι. Να το. Τέλεια. Πάμε και για να δούμε τι. Πρέπει να μάθουμε όμως. Έχουν φτιάξει κάτι. Αυτοί που μας παρακολουθούν. Αυτοί που μας παρακολουθούν. Έχω την ανιψιά μου που σε παρακολουθεί και μόλις είπα ότι θα έρθει η κοκόρτσα. Πότε θα είναι, μου λέει. Ναι, εγώ θέλω να μας πούνε όμως οι. Και οι τηλεθεατές μας. Βέβαια. Αν δεν έχουν φύγει για διακοπές. Διακοπές, γιατί μπορεί να το βλέπουν στο ίντερνετ. Δεν έχει να. Α, ναι, στις διακοπές τους. Ναι, σωστό. Πιο εύκολο είναι να το βλέπουν στις διακοπές. Λοιπόν. Ναι, μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνυματάκια τους. Στο Μαρίνα Σεραφιμίδου, παπάκι, yahoo.com. Μπράβο.
Να ξέρουμε κιόλας πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε ή αν θέλουν κάτι άλλο να δείξουμε. Σωστό κι αυτό. Έτσι δεν είναι. Άμε. Δεν είναι μόνο να δείχνουμε εμείς αυτή τη στιγμή αυτά που μας αρέσουν. Καλά, και σε εκπομπές που θα ξανακάνουμε θα επαναλαμβάνουμε και κάποια πράγματα και για τους καινούριους. Λοιπόν, τώρα θα ξεπλύνω το πινέλο μου. Πάρα πολύ καλά. Σε ένα νεράκι, κοίτα να δεις. Όχι. Ξεπλύνω το πινέλο μου και με το ίδιο πινέλο θα χρωματίσω. Τις μεγάλες επιφάνειες. Το έχω ξανακάνει αυτό νομίζω, ναι. Ναι. Και με το βερνίκι με το ίδιο πινέλο τα περνάω. Δεν χρειάζομαι 50 πινέλα. Μόνο όταν θέλω μικρές λεπτομέρειες. Δηλαδή θα μπω εδώ πέρα μέσα. Θέλω να πάρω ένα μικρό πινελάκι να το περάσω. Κάτι να δεις τώρα. Θα το κρύψω αυτό. Δεν είναι ωραίο. Ποιο? Αυτό. Όχι. Άλλο λέω εγώ. Για άλλε χαρτοπετσέτε. Τι χαρτοπετσέτε. Έτσι είναι τα εργαστήρια. Δεν μπορεί να είναι όλα. Α, όχι, κάτι. Θα κάνω τα μικρούλια. Δεν μπορεί να είναι όλα. Καλά, βέβαια, ναι. Φτιαχμένα. Α, τυρκουάζ. Καλοκαιρινό χρώμα, wow. Θα βάλουμε πολλά χρώματα τώρα. Λοιπόν, θα κάνουμε εδώ τη λεπτομέρεια. Κοίτα, θα πατήσω εκεί πάνω και δεν θα φαίνεται. Κοίτα. Θα μας το δείξετε, κύριε σκηνοθέτα, μας λίγο ένα κοντινό εδώ. Γιατί βάζουμε χρωματάκι. Εδώ, αυτό εδώ. Εδώ φαίνεται. Τώρα. Να, τώρα φαίνεται. Λοιπόν, τώρα χρωμάτισε το. Να, εκεί. Κοίτα να δεις. Χρώματα, χαρτοπετσέτες, χαρτιά. Που να έχουν σχέση βέβαια και με αυτά εδώ, έτσι. Εννοείται. Εννοείται. Να δεις. Όχι, να δεις τι σου αρέσει να βάλεις. Εντάξει. Ναι, γι' αυτό είναι και δημιουργικό το θέμα. Γι' αυτό κάνεις και το ό,τι θέλεις εσύ. Ναι. Αλλά όλα αυτά τα έχω στο μαγαζί. Περικλέους 56 στο Χολαργό. Στον πρώτο όροφο, στο Λαφέ. Στην Ραϊδούλα μας. Ναι. Αχ, το τηλέφωνο είναι 210-6532-014. Γύρνα το από αυτή την πλευρά να φαίνεται εκεί. Εκεί. Και να φαίνεται το ροζ. Τι ωραίο ροζ. Είναι τι όμορφο. Σαν σωμόν ροζ κάνει, δεν είναι. Είναι ωραίο, ναι. Αχ, τι τέλειο ροζάκι. Γιατί τώρα που θα βάλουμε αυτά ανάμεσα, δεν θα φαίνεται πού ξεκινάει η χαρτοπετσέτα και πού τελειώνει. Σωστό. Το... Η άλλη είναι σε άλλο σχέδιο που κάναμε, η κολοκύθα μας. Βάλαμε μόνο χαρτοπετσέτες. Εδώ θα βάλουμε και χρώματα. Πάρα πολύ καλό. Κοίτα πώς έγινε, πώς έστρωσε. Και όχι μόνο ακόμα. Τώρα θα δεις τι ωραίο που θα γίνει. Θα ανοίξω εδώ πέρα όλα μου τα χρώματα. Κάτσε βάλουμε και λίγο χρυσό. Αν είναι εύκολο. Και θα δεις πώς θα γίνει τώρα. Βλέπεις. Για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον ίδιο τρόπο κάνουμε και τα καδράκια μας. Θυμάσαι. Οπότε ενώνεις τις χαρτοπετσέτες με τα χρώματα. Ωραίο και το χρυσό. Ενώνεις τα χαρτοπετσέτες με τα χρώματα και τελείως. Και δεν καταλαβαίνεις πού ξεκινάει το κολλάζ και πού είναι η ζωγραφική. Και όλη τη διαφορά αυτό την κάνει. Κάποιοι άλλοι τους λένε σκιάσεις. Εγώ λέω βάζουμε χρωματάκια ανάμεσα. Και σκιάσεις μπορεί να το πεις. Όχι, ό,τι θέλεις. Αλλά όταν θα πούμε σκιάσει. Πιο επιστημονικό. Αυτό εννοούν. Ότι παίρνω και βάζω. Άμα πω σκιάσει, θα φοβηθεί ο άλλο. Θα πει πω δεν ξέρω να κάνω τέτοια. Ένα όρο να κάνω. Κατάλαβε. Θα πει πω θα γίνω εγώ τώρα ξαφνικά ζωγράφο. Οπότε έχει και μία. Πώ, εδώ δεν είναι τέτοια. Πού? Εκεί. Τη χαρτοπετσατούλα. Σηκώθηκε λίγο. Έγινε λίγο. Για κάτι είναι. Θα κάνω και εγώ λίγο. Ναι. Τι να βάλω. Ό,τι σου αρέσει. Κάτσε να φέρω κοντά. Ναι. Αυτό εδώ, ε. Δες τι όμορφο γίνεται. Πάρα πολύ καλό και εύκολο. Και χαλαρωτικό. Αχ, ναι. Και περνάς τέλεια. Και κάνεις και κάτι δημιουργικό, ρε παιδί μου. Και κάνεις κάτι δημιουργικό, για κάτι λίγο αντίστοιχο. Ναι, απάνω εκεί θέλει. Εδώ έτσι. Εκεί. Θα βάλουμε και τα άλλα χρώματά μας τώρα, μην βάλουμε μόνο χρυσό. Και όμως το χρυσό του πήγε πάρα πολύ. Τέλεια του πάει. Γιατί ξέρεις τι, ναι, μεν το γαλάζιο που βάλαμε το τυρκουάζ και το
ροζ, είναι πιο γκέρλι, αλλά το χρυσό του δίνει μια άλλη έγκλη, ρε παιδί μου. Έτσι. Γκλαμουριά. Μπράβο. Να βάζαμε και χρυσό σκόνη από πάνω. Γιατί δεν μπορούμε. Α. Ναι, και γκλίτερ. Αλλά τώρα δεν θα βάλουμε γκλίτερ. Έτσι θα τις κάνουμε τα Χριστούγεννα, που θα τις κάνουμε για τις γιορτές. Α. Με γκλίτερ, κατάλαβες. Τώρα θα τις κάνουμε έτσι πιο... Εντάξει, ναι. Καταρχήν, εγώ βάζω χρώματα. Να βάλουμε εδώ πέρα κάτι κάτω, λες, ή θα το γεμίσουμε με χρώματα. Εδώ, θέλει να βάλουμε κάτι. Χρυσό. Όχι, χρυσό βάλε. Έτσι, μπράβο, μου αρέσει το χρυσό. Ωραίο είναι. Ναι. Και το κάνω και έτσι επάνω για και να κάνει. Σαγρέ. Σαγρέ. Έτσι. Μπράβο, μου αρέσει. Για να κάνει. Για να είναι πιο primitive, ρε παιδάκι μου, να το πούμε έτσι. Πιο... Ναι. Original. Μα πώς μιλάω από την ελληνική γλώσσα. Original, primitive. Δηλαδή, φαντάσου και να ήθελα να. Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε τούτην εδώ έτσι όπως είναι στη θέση, να στεγνώσει λίγο για να μπορούμε να την ακουμπήσουμε και να πάρω αυτή να την περάσω ένα βερνίκι. I will have a 5 minutes. Έτσι. Έτσι, τι λες εσύ. Εγώ το λέω. Άκου τώρα, ποια είναι τα μυστικά. Πατάμε και λίγο πάνω στη χαρτοπετσέτα. Ούτως ώστε να μην ξέρουμε ότι... Α, να κάνει ένα... Κατάλαβες. Εφέ mixman match. Ναι. Σήμερα ναι. Έχω, πως μιλάω τα ελληνικά σήμερα, λες και μιλάμε. Κρίκλεις. Τέλειο. Απίστευτο είναι λοιπόν. Τώρα το γλυκούλικό μου αυτό το ζουζούνικο. Για να γίνεται κοντινό. Το κολοκυθάκι το κοντινό. Θα το δούμε. Ναι. Λοιπόν, να περάσω αυτή την ελέση ή να το συνεχίσω αυτό. Τι θέλεις, ό,τι θέλεις να φτιάξουμε. Εάν εσένα σε βολεύει να το περάσει, γιατί έχουμε 5 λεπτάκια και ούτε 5, τώρα έχουμε 3. Τότε αφού... Άστο. Θα κάνω αυτό εδώ, θα κάνω αυτό. Λίγο ροζ εδώ. Και από πάνω πάρα πολύ θα ξαναπατήσω εγώ πάλι χρυσό. Τώρα αυτό πρέπει να τα αφήσουμε να στεγνώσει, ε. Ναι. Θα βάλω λίγο χρυσούλι και έχω και φύλλα χρυσού. Δεν τα προλαβαίνουμε. Τα προλαβαίνουμε. Όχι. Κρίμα. Ναι. Στο άλλο. Ναι. Καλέ, ναι. Στο άλλο θα βάλουμε φύλλα χρυσού και θα βάλουμε και τέτοια, όπως το λένε, θα βάλουμε και... Και εδώ πέρα κάτω βάλουμε. Και βερνίκι. Ναι. Πρόσεξε. Και βερνίκι θα βάλουμε στο άλλο. Ευτυχώς που στεγνώνει και γρήγορα. Ναι. Λοιπόν. Και τέλειο. Θα μας τη δείξετε λίγο κοντά για να χαιρετήσουμε κιόλας και μαζί με τη Λίδια εδώ. Νάτι κολοκύθα. Γυαλιστερή, όμορφη, καταπληκτική. Με τα χρωματάκια μας εδώ και άκρος καλοκαιρινή. Ε? Τέλεια. Λίδια μου, σε ευχαριστώ πάρα Μαρίνα πολύ. Μου. Και εκ μέρους των τηλεθεατών κιόλας. Γιατί σε αγαπάνε πάρα πολύ και σε επιθυμήσαμε. Σε ευχαριστώ πάρα λοιπόν, πολύ. Εγώ να χαιρετήσω μαζί με τη Λίδια, έτσι, να πούμε γεια σε όλους, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πολλά φιλάκια, να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Τσάου.